Η νίκη του Τραμπ και ο τρόπος που πρέπει να διαχειριστεί την εκλογή του η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ψηλά στην ατζέντα της Σύνοδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Βουδαπέστη. Πάμε στον Γιώργο Κακούρη που έχει πληροφορίες. Γιώργο. Στο χθεσινό λοιπόν δείπνο ομιλία των ηγετών στην άτυπη σύνοδο στη Βουδαπέστη συζητήθηκε αποκλειστικά το θέμα των Αμερικανικών εκλογών και της πανεκλογής Τραμπ, καθώς ευνηδίασε η γρήγορη νίκη του νέου Αμερικανού Προέδρου. Αναμενόταν πως θα υπήρχε θρίλερ όπως και στις προηγούμενες εκλογές στη χώρα. Και μετά λοιπόν την συνάντηση σήμερα, στην τελική σύνδεση τύπου, η Ursula von der Leyen από τη Βουδαπέστη, απαντώντας σε ερώτηση για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ειδικά σε σχέση με τον φόβο επιβολής δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα, είπε πως η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρώτα να βρίσκεται σε επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά, μετά να συζητηθούν τα κοινά συμφέροντα και μετά να υπάρξει διαπραγμάτευση, όπως είπε. Σημειώνοντας και δίνοντας μια ένδειξη πως ήδη σε επικοινωνία που είχε με τον κύριο Τραμπ, μίλησαν σύντομα ακόμα και για θέματα εμπορίου αλλά και της αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ. Γενικά, όπως είπε και ο Σαρλ Μισελ στην τελευταία του διάσκεψη τύπου πριν αναλάβει Αντώνιο Κώστα την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η συζήτηση για τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ κινήθηκε κυρίως γύρω από τις οικονομικές σχέσεις αλλά και τις γεωπολιτικές προκλήσεις όπως την κατάσταση στην Ουκρανία, επιμένοντας όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον σεβασμό στην βραβική ακυρότητα. Μάλιστα, ο Βίκτορ Ορμπάν μετά την συνάντηση ανέφερθηκε και αυτός για την Ουκρανία, υπεραμύθηκε των εκκλήσεων του για εκεχηρία. Όμως υιοθέτησε τις αναφορές, οι οποίες πολλές φορές κάνουν άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει αν είναι η στιγμή να έρθει σε συζήτηση με την ρωσική πλευρά. Η εκλογή Τραμπ ομιλία δίνει λοιπόν όθηση στις συζητήσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, το οποίο συζητήθηκε σήμερα, αλλά και του καλύτερου συντονισμού στον τομέα της άμυνας και ειδικά της αμυντικής βιομηχανίας. Και αναμένεται πως λόγω του σοκ της πανεκλογής Τραμπ, αλλά και ενδεχομένως και της κυβερνητικής κρίσης στην Γερμανία, που ήταν διαχρονικά κατάλυσεων, όπως ένας κοινός δανεισμός για να βρεθούν κονδύλια για τέτοιες πρωτοβουλίες, μπορούν τα πράγματα ίσως να προχωρήσουν πιο γρήγορα από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ, Γιώργο.